Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Πράξη στο SBC και να καλησπερίσω αυτό το σημείο τον συνάδελφο τον Γιάννη Διονάτο. Καλησπέρα κύριε Βασίλη, καλησπέρα Γιάννη. Καλό μήνα. Και καλό μήνα επίσης. Βέβαια, καλό μήνα επίσης. Και μαζί μας η κυρία Ζωή Κουρνιά, ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και σε εσάς. Και για να συμπληρώσω, Βασίλη, και μία από τις λίγες και πολύ σοβαρές παρουσίες στο startup οικοσύστημα της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί η Ζωή μπορεί και συνδέει την επιχειρηματικότητα, έχει συνδέσει με πολύ μεγάλη επιτυχία την επιχειρηματικότητα με την ακαδημαϊκή, κοινότητα και είναι μία παρουσία η οποία έχει κερδίσει εντυπώσεις στο οικοσύστημα των startup εταιριών στην Ελλάδα και τελευταία υπήρχε έτσι και μία πολύ μεγάλη επιτυχία για την εταιρεία της και για την ίδια. Για την πρόσκληση που έχει λάβει για την Ελβετία, αλλά καλύτερα νομίζω να μας τα πει. Να μας τα πει λίγο ίδια. Να μας τα πει ίδια, να ξεκινήσουμε από αυτό. Βέβαια, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, από τα ακαδημαϊκά, να ξεκινήσουμε λίγο από τα επιχειρηματικά. Λοιπόν, έχουμε ιδρύσει μια εταιρεία η οποία έχει στόχο να ενημερώσει τους καταναλωτές για την επικινδυνότητα των συστατικών σε καλλυντικά και τρόφιμα. Mm-hmm. Είναι μια πολύ απλή εφαρμογή σε κινητό, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όλοι, είναι δωρεάν. Παίρνεις φωτογραφία τα συστατικά ενός προϊόντος και η εφαρμογή σε ενημερώνει άμεσα για το αν υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας με βάση πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ. Έτσι είναι ένα εργαλείο που είναι χρήσιμο και μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι. Άρα είναι στο επιχειρηματικό αυτό είναι κάτι πολύ πρακτικό και για όλους μας. Γιατί μπορεί να μάθει την τοξικότητα του προϊόντος. Ακριβώς. Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Εμείς δεν θελήσαμε να κάνουμε κάτι κερδοσκοπικό με την αυστηρή έννοια του όρου. Θελήσαμε να λύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα της αγοράς. Γιατί οι καταναλωτές ανησυχούν όλο και περισσότερο τι τρώμε, τι είναι αυτά που βάζουμε στο σώμα μας και τι κινδύνους έχουν αυτά. Να λύσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και φυσικά να δημιουργήσουμε και μια νέα κερδοφόρα επιχείρηση πάνω σε αυτό. Αυτό πώς δημιουργήθηκε, δηλαδή πώς ήρθε αυτή η ιδέα για να δημιουργηθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο προφανώς καλύπτει την αγορά. Mm-hmm. Είναι, νομίζω και Γιάννη Διονάτη ήταν κομμάτι είναι το οποίο... Είναι βασικά μοναδικό αυτό που κάνει η Ζωή. Και όπως είπαμε προηγουμένως, Βασίλη, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από τα αγαπημένα του Γιάννη, πώς μπορεί η ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτά που όλοι έχουμε μάθει στα θρανία των πανεπιστημίων, mm-hmm. η Ζωή έχει μάθει λίγα πράγματα παραπάνω από εμάς φυσικά, mm-hmm. να τα περάσουμε στο επιχειρήν και να δείξουμε και καλές πρακτικές. Ακριβώς, εγώ ξεκίνησα, ασχολούμαι καταρχάς με την έρευνα κατά του καρκίνου. Mm-hmm. Όλο και πιο πολύ με την ασχόλησή μου αυτή λοιπόν, άρχισα να καταλαβαίνω ότι πολλά από τα συστατικά αυτά, όπως για παράδειγμα συστατικά που περιέχονται σε επεξεργασμένα κρέατα όπως μπέικον, σαλάμια, γαλοπούλα, τη θεωρούμε υγιεινή, αλλά δεν είναι, έχει μέσα πολύ επικίνδυνα συντηρητικά που είναι καρκινογόνα και έχουν χαρακτηριστεί έτσι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέσα λοιπόν από την έρευνά μου προήλθε αυτή η ιδέα και θέλησα να συνδέσω έτσι τον ακαδημαϊκό κομμάτι, το ερευνητικό, με την επιχειρηματικότητα. Έχουμε εξαιρετικούς ερευνητές στην Ελλάδα και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και έναν από τους πυλώνες εξόδους από την κρίση. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει ενδιαφέρον και στην Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχετε επεκταθεί, έχετε κάνει κινήσεις και εξωστρέφειας. Ναι, θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν ξεκινήσαμε μόνοι μας. Μας βοήθησε πάρα πολύ το incubator στα αγγλικά, το egg της Eurobank, το οποίο μας πήρε και μας βοήθησε να κάνουμε την ιδέα μας μια επιχείρηση. Εκεί μας βοήθησαν πάρα πολύ επίσης μέσα από όλα τα προγράμματα κατάρτισης που μας έδωσαν επιχειρηματικότητας και στην εξωστρέφεια. Έτσι ξεκινήσαμε την πρώτη μας εξωστρέφεια στο Mobile World Conference στην Βαρκελόνη τον Μάρτιο του 2017, όπου κάναμε την πρώτη μας κίνηση και στη συνέχεια θελήσαμε να επεκταθούμε και στην Ελβετία, διότι έχει μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες έτσι, καλλυντικών και τροφίμων, είναι παγκόσμιος παίχτης στην αγορά, και να ενταχθούμε εκεί σε έναν επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων, όπου και θα συνεχίσουμε αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια. Είναι ένα πρόγραμμα, Βασίλη, 4 μηνών. Είναι στη Λοζάνη και είναι η πρώτη εταιρεία από την Ελλάδα, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία,
η οποία θα βρεθεί σε αυτό το πρόγραμμα στην Ελβετία. Είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που όπως καταλαβαίνεις, αν εδώ μιλάμε ότι η ζωή βοηθήθηκε πάρα πολύ από, το, από αυτά που έδωσε το ΕΓ για το οικοσύστημα, το εγχώριο και για να βγει στο εξωτερικό, όλοι φανταζόμαστε τι ωφέλη θα κερδίσει στο εξωτερικό, έχοντας δίπλα εταιρείες οι οποίες είναι πραγματικά μεγαθύρια και ευκαιρίες επιχειρηματικές και startup εταιρείες οι οποίες μπορούν να λύσουν κάποιο πρόβλημα, γιατί εδώ η ζωή έρχεται να λύσει ένα πρόβλημα πάρα πολύ κρίσιμο. Νομίζω ότι θα την ανοιχνεύσουν και θα την εντοπίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό δεν είναι μόνο επιχειρηματικό, είναι και θέμα υγείας παράλληλα. Δηλαδή το να μάθει ο κόσμος το αν αυτό το προϊόν το οποίο έχει στα χέρια του είναι κατάλληλο ή όχι και για την υγεία του, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και καλύπτεται. Ίσως τελικά, Βασίλη, η επιχειρηματικότητα και για να μην είναι τόσο, να πω έτσι λίγο πιο εύκολη λέξη, κακή για την υγεία μας. Και καμιά φορά βλέπουμε ότι βοηθάει. Λειτουργεί προς όφελός μας, ακριβώς. Κάθε άλλο, Γιάννη, παρόλο που μας εκπλήσει πάντα έτσι πάρα πολύ καλά με όλες αυτές τις εταιρείες και τις ιδέες, η επιχειρηματικότητα είναι αυτή που έχει προάγει το ότι ζούμε περισσότερο, το ότι ζούμε καλύτερα. Σωστά. Προάγει την κοινωνία και τον κόσμο. Χωρίς την επιχειρηματικότητα δεν θα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αλλά να πάμε στην ουσία. Δηλαδή, εγώ παίρνω το κινητό μου, έχω την εφαρμογή και πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ. Σωστά. Να αγοράσω κάποια προϊόντα. Και ξαφνικά βάζω, αρχίζω σε όλα τα προϊόντα. Και βλέπω ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα έχουν τοξικές ουσίες. Εκεί τι κάνω? Εκεί θα και μπορούμε... συγγνώμη, θα πω στον υπεύθυνο ότι αυτό το προϊόν που πουλάτε είναι τοξικό. Αυτός το αναγνωρίζει ή θα φωνάξει την αστυνομία να με πάρουν μέσα? Είναι μια ερώτηση που αντιμετωπίζουμε συχνά. Ευτυχώς δεν κατακρίνουμε κάποιες συγκεκριμένες μάρκες, παρά μόνο συστατικά. Όπως είπα και πριν, όλα τα αλλαντικά έχουν μια καρκινογόνα ουσία. Το έχει αναγγείλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το Μάρτιο του 2015. Αυτό είναι δεδομένο και το γνωρίζουν και οι εταιρείες αυτές. Άρα εδώ ο στόχος μας δεν είναι μόνο να ενημερώσουμε τον καταναλωτή, αλλά και να προάγουμε τις εταιρείες ώστε να αποκτήσουν τη φιλοσοφία της πράσινης ετικέτας. Να αντικαταστήσουν αυτό το συστατικό με κάτι το οποίο θα είναι ουδέτερο για το χρήστη. Άρα έχει ένα διτό ρόλο όλη και η ίδρυση εταιρείας και Γιάννη Διονάτε, και θέλω να έρθω σε σένα, γιατί από τη μία ενημέρωνε τον κόσμο τι ακριβώς συστατικά έχει μέσα, αν είναι τοξικά ή όχι. Απ' την άλλη, ασκεί πίεση και προς τις άλλες επιχειρήσεις για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, που δεν είναι προς όφελος. Η αλήθεια, Βασίλη, είναι για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και νομίζω ότι η ζωή μπορεί να μας βοηθήσει λίγο φορώντας το ακαδημαϊκό της καπέλο. Έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ένταση που παρατηρήθηκε τις περασμένες δεκαετίες και 20ετίες για βιομηχανοποίηση της παραγωγής, τόσο στο επίπεδο της κτηνοτροφίας όσο και στο επίπεδο του αγροτικού τομέα, έχει αρχίσει και κόβει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ταχύτητα, και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά μιας οικογενειακής επιχείρησης, η οποία αρχίζουν σιγά σιγά και κερδίζουν έδαφος. Βλέπουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, νέες τάσεις οι οποίες είτε είναι λίγο υπερβολικές αν θέλεις, όπως είναι αυτή η τάση του vegan με τα κρέατα, με όλα αυτά τα τρόφιμα, με τα θέματα, τα ζωικά που δεν τα τρώνε οι άνθρωποι που ακολουθούν, ας πούμε, αυτό το lifestyle. Αλλά βλέπουμε ότι και τελευταία δεκαετία, Βασίλη, υπάρχει αυτό που λέμε η μεσογειακή δίαιτα, όπου εκεί αρχίζει και ο κόσμος και λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό έρχεται ζωή να βοηθήσει και αυτό που κάνετε κι εσείς και τις επιχειρήσεις. Και βλέπουμε, Βασίλη, ότι αυτό που λέμε η αειφορία στην επιχειρηματικότητα βρίσκει πράξη και στο κομμάτι εδώ της διατροφής μας και της καλής υγείας, και βλέπουμε ότι περνάει και σε άλλους τομείς, εκτός από τον τουρισμό, από την αυτοκίνηση και την ενέργεια κτλ. Βλέπουμε ότι περνάει και εκεί. Περνάει σε ένα ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής των ανθρώπων, και βέβαια αυτή η πληροφόρηση θα βοηθήσει από την παραπλάνηση που υπάρχει πολλές φορές, που ακούμε ότι για την τοξικότητα σε όλα τα προϊόντα. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ και κάθε άλλο παραγωγή. Πόσοι ψάχνουν και πόσοι ακούμε και γύρω μας και εμείς, που ψάχνουμε το κατάλληλο προϊόν, το προϊόν που θα είναι πιο το βιολογικό που έχει γυρίσει όλοι, δηλαδή το οποίο δεν έχει μέσα
συστατικά, συστατικά τα οποία μπορούν να βλάψουν την υγεία. Το ψάχνουμε όλοι. Θα μπορούσα όμως να ρωτήσω κιόλας την τοξικότητα του ίδιου του μέσου του κινητού τηλεφώνου. Δεν τη μετράει. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και κλινική έρευνα πάνω εκεί. Δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει σε εξέλιξη όπως γνωρίζω, αλλά δεν έχουν βγει κάποια αποτελέσματα. Και νομίζω και επιστημονικά πρέπει να υπάρχει μια ιστορικότητα μελετών για να μπορέσουν να υπάρχουν κάποια δείγματα. Και νομίζω ότι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, φτάνουμε σε αυτό το κρίσιμο χρονικό μέγεθος, αν μπορούμε να πούμε, για να μπορέσει, ας πούμε, να αρχίσουν να βγαίνουν κάποιες μελέτες. Αλλά, Βασίλη, αυτό που είπες προηγουμένως, εσύ νομίζω, Ζωή, είναι πάρα πολύ σωστό που είπε ο Βασίλης, ότι στο σύνολο, ας πούμε, 10 προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια, είναι αυτό που είπε πολλές φορές ο καταναλωτής, ειδικά σε περιόδους έτσι όπως είναι οικονομικές στενότητες και κρίσεις, βάζει όλα τα προϊόντα στην ίδια κατηγορία, Βασίλη. Άρα με εργαλεία όπως αυτά της εταιρείας που έχει ιδρύσει η Ζωή στην Ελλάδα, μπορεί να βγάλει από την κακή, ας πούμε, έτσι, λίστα εταιρείες και προϊόντα τα οποία πραγματικά αγωνίζονται οι επιχειρηματίες να τα διατηρούν σε μια. Γιατί και αυτό έχει κόστος σωστή. Για μια επιχείρηση. Βέβαια, και αν Χριστόπουλε, και εδώ θέλω τη δική σου γνώμη. Σαφώς έχει κόστος, αλλά αυτό το κόστος όμως η επιχείρηση θα το κερδίσει μετά, γιατί αν υπάρχουν συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν τη δική μας, η οποία θέλει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα και λόγω μεγέθους και λόγω οικονομικών πόρων να κάνει πάρα πολύ μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, μπορεί να στοχεύσει σε μικρές ποιοτικές εταιρείες τροφίμων, έτσι ώστε αυτές να έχουν και αυτή την επιπλέον πιστοποίηση και την εύκολη ίχνη λασιμότητα, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, ώστε να βλέπουν οι τελικοί καταναλωτές το τι προϊόν αγοράζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσει, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, να μας απασχολεί περισσότερο. Γενικά νομίζω, Γιάννη, ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα φαίνεται να αναγεννιέται μέσα από τη διαδικασία αυτή της οικονομικής κρίσης, πέρα του γεγονός ότι η περιφέρεια έχει προσελκύσει πάλι νέους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να ενδιαφέρονται και χρησιμοποιώντας, πάλι θα πω το αγαπημένο σου όρο, την τεχνολογία για να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία. Βλέπουμε ότι και τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, όπως παραδείγματος χάρη η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοστατεί σε αυτό το κομμάτι, αλλάζει την ατζέντα της, βάζει πάρα πολύ ψηλά το κομμάτι του αγροτικού τομέα στο επίπεδο των επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας και τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, προς την αεφορία δηλαδή. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια καλή, θα έλεγα, σε ένα καλό σημείο χρονικά, το οποίο σίγουρα παραδείγματα όπως είναι αυτά που είμαστε σήμερα εδώ και μιλάμε είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και να συμπληρώσω σε αυτό ότι το European Investment Fund ήρθε στην Ελλάδα, έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, γύρω στα 420, για να ιδρυθούν venture capital, τα οποία θα μπορέσουν να επενδύσουν σε τέτοιες τεχνολογίες. Ακριβώς. Οι οποίες θα έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως είπατε και εσείς, σε αυτή την συγκεκριμένη αγορά. Πάντως, να πάμε λίγο στο κομμάτι της Ελβετίας που το αναφέρατε και εσείς, ναι, και ο Γιάννης Αδριανότος στην αρχή. Είναι μια λίστα με 45 εταιρείες, οι οποίες 75 εταιρείες που θα πάνε στην Ελβετία, στη Λοζάνη, αν δεν κάνω λάθος. Μία εξ αυτών είναι και η δική σας. 450, νομίζω, είχαν κάνει έτσι, Γιάννη Γιώνατα. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Σημαίνει ότι κάτι έχουν δει στη δική σας εταιρεία και σας καλούν στην Ελβετία. Πριν σου απαντήσει, Βασίλη, η Ζωή, θα σου πω ότι επειδή ήμουν παρόν στη Βαρκελόνη, ναι, το περίπτερο, η Ζωή είχε ένα μικρό χώρο στο περίπτερο, το ελληνικό του συνδέσμου. Που μας είχε παραχωρήσει το ΕΕΚ. Ναι, το ΕΕΚ στους ΕΚΕ. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες ομάδες, αλλά ήταν από τις παρουσίες εκεί που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών στο ελληνικό περίπτερο, γιατί είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Το βλέπουμε και στο βίντεο τώρα. Βλέπουμε δηλαδή πώς μπορεί κάποιος πραγματικά χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Δηλαδή βλέπουμε το κινητό μπροστά, το προϊόν, ναι, και σου βγάζει κατευθείαν αυτό. Ο τρόπος είναι απλός, αλλά δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ ούτε εσύ, το σκέφτηκε όμως η Ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι καλύπτουμε μια μοναδική ανάγκη της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Και αυτό το προϊόν είναι μοναδικό γιατί μπορεί να δουλέψει σε όλο τον κόσμο. Επειδή δεν δουλεύει με barcode, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τα barcode των προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Δουλεύει με αναγνώριση, τεχνολογία αναγνώρισης φωτογραφίας σε κείμενο.
Άρα αυτό άρα το κάνει αν το πάω εγώ, δηλαδή, αν πάω αύριο το πρωί εγώ για παράδειγμα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα mm-hmm. και μπω μέσα σε ένα κατάστημα και από το κινητό μου που έχω εγώ την εφαρμογή mm-hmm. για την Ελλάδα σκανάρω ένα προϊόν το οποίο μπορεί να είναι ιταλικό, να είναι γαλλικό mm-hmm. θα μου, και πάλι θα mm-hmm. μου βγάλει. Ναι. Ναι. Σε ποια γλώσσα, το... ποια γλώσσα να γνωρίζει. Αυτή τη στιγμή το έχουμε βάλει τη βάση δεδομένων μας στα αγγλικά, αλλά προφανώς θα επεκταθούμε και στις άλλες γλώσσες μόλις πάρουμε κάποια χρηματοδότηση. Σαφέστατα. Για να επανέλθω όμως στην Ελβετία, ναι. Θέλω να πω ότι το λέγεται Mass Challenge αυτός ο επιταχυντής και ιδρύθηκε στη Βοστόνη. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αυτό που μας άρεσε πάρα πολύ, εκτός του γεγονότος ότι είναι στην Ελβετία, είναι ότι συμμεριζόμαστε την ίδια φιλοσοφία. Γιατί έχουμε το όραμα να λύσουμε μια πραγματική ανάγκη της κοινωνίας, φτιάχνοντας ταυτόχρονα ένα καινοτόμο και κερδοφόρο προϊόν. Και αυτό είναι που πιστεύω τράβηξε και εμάς προς εκείνη την κατεύθυνση, αλλά και το Mass Challenge να επιλέξουν εμάς σαν μια από τις κορυφαίες εταιρείες. Είναι Γιάννη Γιονάτε, γιατί το Mass Challenge είναι ένα κομμάτι το οποίο εδώ στην Ελλάδα μπορεί να και δεν είναι τόσο γνωστέ. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα. Είναι περισσότερο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά ακριβώς. Αλλά είναι σημαντικά πράγματα. Θέλω να σημειώσω, Βασίλη, ότι εδώ μιλάμε για τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία, η τεχνολογία που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες επιστήμονες. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ κρίσιμο και θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα και για άλλες εταιρείες οι οποίες φοβούνται αν θέλεις να επιχειρήσουν ή δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα ή μέσω της Ελλάδας για το επόμενο διάστημα. Ναι, να συμπληρώσω ότι η εξωστρέφεια είναι πραγματικά πολύ σημαντική γιατί θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπες ακριβώς, είναι η νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει. Στην Ελλάδα κατατέθηκαν 10 τεχνολογικές πατέντες πέρσι σε σύγκριση με 414 στην Ελβετία. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε την τεράστια διαφορά σε δύο χώρες που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό. Νομίζω η Ελβετία έχει και λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερο πρέπει, ναι. Άρα νομίζω ότι είναι η αλλαγή της νοοτροπίας, γιατί έχουμε εξαιρετικούς ερευνητές, απλώς δεν υπάρχει σύνδεση. Είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Είναι διαφορετικό. Πέραν της νοοτροπίας. Είναι η κουλτούρα, Βασίλη, της επιχειρηματικότητας. Ναι. Πέραν της κουλτούρας της προσωπικής του καθενός μας, αλλά μετά παίζει ρόλο και η κουλτούρα, και εδώ Γιάννη Χριστόπουλο θέλω και τη δική σου την εκτίμηση, παίζει και η κουλτούρα του κράτους όπως την έχει. Δηλαδή και το πώς μπορεί να αναπτύξει, να αφήσει το περιθώριο, να μπει μέσα στο μια επιχείρηση, να δραστηριοποιηθεί, να αναπτυχθεί και καινοτόμες επιχειρήσεις. Γιατί όταν στο εξωτερικό βλέπουμε μια καινοτόμη επιχείρηση, εστιάζουν πάνω της, διότι αυτή είναι το επόμενο βήμα. Και όχι μόνο εστιάζουν, συγγνώμη Γιάννη, θα επενδύσουν. Τώρα δεν θέλω να πω για τη ζωή ούτε να δημιουργήσω προσδοκίες, αλλά βγάζοντας τη ζωή λίγο από το κάδρο. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε αυτούς τους οργανισμούς, σε αυτές τους επιταχυντές, πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, με πολύ μεγάλα κεφάλαια, έρχονται να επενδύσουν σοβαρά χρήματα. Δηλαδή, όταν εντοπίσουν μία εταιρεία η οποία πιστεύουν ότι θα κάνει αυτό που λέμε το disrupt στην αγορά, θα γίνει πραγματικά μία σοβαρή επένδυση, η οποία θα βοηθήσει αυτή την εταιρεία να λειτουργήσει. Και αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, Γιάννη, είναι ότι και αυτές οι εταιρείες έρχονται και βλέπουν ότι έχουν δίπλα τους έναν σύμμαχο, έναν συνέτερο, όχι έναν εχθρό που έρχεται να τους πάρει τη δουλειά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό ότι είναι σύμμαχοι και συνεργοί σε αυτό που θέλουν να γίνει. Βασίλη, σε αυτό που είπες προηγουμένως για την κουλτούρα που έχουμε, αυτό που δεν κάνουν ακόμα τα παιδιά σαν τη ζωή, που ενώ έχουν ιδέες, προσπαθούν, είναι ότι θα πρέπει πλέον να σταματήσουν να βλέπουν την Ελλάδα σαν αγορά. Το διαδίκτυο και η παγκοσμιοποίηση έχει μία αγορά. Η αγορά της Ελβετίας και η αγορά της Ελλάδος και η αγορά της Γαλλίας για τον αυτόν που πάει να κάνει μια καινοτόμο επιχείρηση η οποία θα είναι στο διαδίκτυο τεχνολογική είναι μία. Εμείς ακόμα έχουμε, ίσως είναι η τελευταία ρομαντική που λέει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αγορά του διαδικτύου, είναι μία. Είναι μεγάλη και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και αυτό για μας δεν είναι ντεσαβαντάζ, είναι η ευκαιρία μας. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία των Ελλήνων startupper και όλων αυτών που θέλουν να επιχειρήσουν, ιδιαίτερα πάνω στην τεχνολογία. Κάποιος που θέλει να βρει την εφαρμογή, πού μπορεί να την βρει? Είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη μόνο για κινητά Android, διότι δεν είχαμε τους πόρους
να φτιάξουμε και για iPhone. Ελπίζω μέσω κάποιας χρηματοδότησης, ενδεχομένως μέσω της Ελβετίας, να πάμε και στο iPhone. Άρα, πηγαίνοντας στο Google Play για κινητά Android, γράφοντας Ingridio, μπορεί κανείς να κατεβάσει την εφαρμογή φυσικά δωρεάν. Προσδοκίες για την Ελβετία, μιας και αναφέρθηκε πριν ο Γιάννης Αδειονάτος, αλλά σας έβαλε λίγο στην άκρη, αλλά εγώ σας βάζω ξανά μέσα στο κάδρο. Υπάρχουν προσδοκίες για αυτή την επίσκεψή σας στην ουσία στη Λοζάνη? Ναι, σαφέστατα. Η πρώτη και μεγαλύτερη προσδοκία είναι να διεισδύσουμε στην παγκόσμια αγορά, όπως είπε και ο συνάδελφος. Και η δεύτερη φυσικά προσδοκία είναι να βρούμε χρηματοδότηση για αυτό το εγχείρημά μας, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα η πόρη αυτή είναι πενιχρέως ανύπαρκτη. Και αυτό θα σας πάει και ένα βήμα παραπέρα. Αυτό θα μας πάει και ένα βήμα παραπέρα. Έχετε δηλαδή τις ιδέες, έχετε το πλαίσιο στο μυαλό σας. Έχουμε το πλάνο, και το προϊόν. Έχετε και το προϊόν, αλλά έχετε και το πλάνο για το πώς θα το επεκτείνετε. Γιατί χρήματα μιλάτε? Δεν θέλω να πω συγκεκριμένο νούμερο, γιατί ακόμα είμαστε στην διαδικασία του valuation, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά. Έτσι λέγεται και στα ελληνικά. Εντάξει. στην ορολογία. Οπότε δεν μπορώ να πω ακόμα, να σας δώσω κάποιο. Όταν θα πάτε στην Ελβετία, το κόστος λέγεται ακόμα. Ακριβώς, όταν θα πάμε στην Ελβετία θα... Πάντως, Βασίλη, μιλώντας για την Ελβετία, αυτό που λέγαμε και με τη ζωή όταν ήρθαμε σε επαφή μαζί της, είχε ενδιαφέρον να μας πει και λίγο, αν θες ζωή, να μοιραστείς και με τους τηλεθεατές του, το τρόπος προσέγγισης από έναν τέτοιο οργανισμό, πώς δηλαδή σε κάνει, και έτσι τουλάχιστον το κατάλαβα εγώ, να νιώσεις ότι είσαι ίσως προς ίσως ακόμα κάτι, όταν και απέναντί σου έχεις εταιρείες οι οποίες στην Ελλάδα ακόμα και ως όνομα φοβάσαι να κοιτάξεις τις πόρτες, όχι τους ανθρώπους εκεί. Σωστό. Το πιο σημαντικό είναι, νομίζω, ότι εκτός του φυσικά αρχικού training, εκπαίδευση, ας πούμε, που κάνουν, είναι ότι σου κάνουν συγκεκριμένο match με επενδυτή που θα ενδιαφέρεται και εκείνοι θα έχουν αναγνωρίσει σε ποια αγορά απευθύνεσαι και θα ενδιαφέρεται ο επενδυτής ο συγκεκριμένος για το συγκεκριμένο προϊόν. Άρα εκεί θα γίνει ένα συγκεκριμένο match ώστε η χρηματοδότηση να είναι άμεση. Εκτός από αυτό όμως, το Mass Challenge έχει και τους δικούς του πόρους. Να ξαναπούμε ότι το Mass Challenge είναι ένας επιταχυντής επιχειρήσεων που είναι στην Λοζάνη της Ελβετίας. Έχει λοιπόν τους δικούς του πόρους, έχει χρηματοδοτήσει με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια τις χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν περάσει από εκεί και έτσι στην τελική φάση του προγράμματος, που είναι τον Οκτώβριο του 2017, θα διαγωνιστούμε με τις υπόλοιπες εταιρείες για χρηματικά έπαθλα ύψους 1 εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων, φαντάζομαι. Ναι. Ναι, και πάλι και σε ελβετικά φράγκα 2 λεπτά. Ναι. 1,20 δεν είναι, Γιάννη, ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου. Κάπου εκεί έχει σταθεροποιηθεί. Έχει σταθεροποιηθεί τα κλειδωμένα και έχει απελευθερωθεί. Απλά να ξέρουμε και γιατί ακριβώς πόσα μιλάμε. Γιατί έχουν και άλλο τύπο. Και να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ζητάει μετοχές, δεν παίρνει equity από την εταιρεία. Τα χρήματα αυτά είναι δωρεάν γιατί είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Άρα, αν έχει μια χρηματοδότηση, θα πει μέσα στην εταιρεία. Στι 75 ευκαιρία να είναι. Στους νικητές, τέλος πάντων. Θα είναι περισσότεροι από ένας, γιατί θα μοιραστούν και τα έπαθλα. Και πάλι όμως, αν κάποιες από αυτές τις εταιρείες, 75 εταιρείες, δεν αναδειχθούν νικήτριες, προφανώς θα έχει γίνει η προεργασία με επενδυτές, με φερόμενους επενδυτές. Και αν κατάλαβα από αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα, θα σας φέρουν σε επαφή με έναν επενδυτή ο οποίος να ασχολείται με το real estate. Θα σας φέρουν ένα επενδυτή ο οποίος είναι ακριβώς πάνω στο κομμάτι αυτό. Νομίζω μου δίνει την πάσα να σου πω το εξής, ότι εμείς το είχαμε αναλύσει μέσα από το Startupper το περασμένο διάστημα και το είχαμε συζητήσει και με τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές startup εταιρείες και οι επιχειρηματίες, οι ιδρυτές τέλος πάντων των εταιρείων αυτών, φοβούνται, δηλιάζουν να κάνουν το βήμα στο εξωτερικό. Φοβούνται προφανώς γιατί αισθάνονται ότι είναι έξω από τα νερά τους όταν βρίσκονται σε μια ξένη αγορά, δεν ξέρουν την αγορά. Εδώ νιώθουν την ασφάλεια ότι ξέρουν κάποιον άνθρωπο που μπορεί να τους βοηθήσει. Ίσως να είναι και η γλώσσα κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ το θέμα της γλώσσας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολύ μεγάλες προσκλήσεις που έχουν γίνει, όπως είναι ας πούμε το Station F στην Γαλλία, που θα φιλοξενήσει χίλιες startup εταιρείες από όλη την Ευρώπη, ή όπως είναι ο επιταχυντής, ας πούμε, της Allianz στο Μόναχο, που και εκεί θα φιλοξενηθούν. Ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση για όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Δεν υπήρχαν ελληνικές συμμετοχές. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα πραγματικά η ζωή ενδιαφέρον για το πώς μπορείς
να σταθείς στο εξωτερικό, όταν φυσικά βέβαια έχεις και από πίσω μια ιδέα και μια εφαρμογή και μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, τέλος πάντων, και μια προσδοκία επιχειρηματική, η οποία έχει κάτι να πει. Και είναι και σίγουρα και ένα μάθημα για τους Έλληνες startup, οι οποίοι πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα να επιχειρούν και να σπαταλούν και πόρους και κόπο και χρόνο και την ψυχολογία τους στο τέλος της ημέρας, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε προσπάθειες οι οποίες δεν έχουν ενδιαφέρον. Όπως λέω και εγώ πάρα πολλές φορές, καλώς ή κακώς το επόμενο Facebook, όποιο είναι αυτό, με όποια μορφή και να είναι αυτό, δεν θα φτιαχτεί στην Ελλάδα. Δεν θα φτιαχτεί από Έλληνες στην Ελλάδα. Προσπάθειες όμως άλλες, όπως είναι αυτή εδώ που συζητάμε, ενδεχομένως μπορεί να ξαναδούμε και άλλες στο μέλλον. Πάντως, κλείνοντας, συγγνώμη Γιάννη Χριστόπουλε, εγώ θα συμφωνήσω αυτό που είπες, η τεχνολογία δεν έχει σύνορα, αλλά νομίζω ότι οι επιχειρήσεις όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό κουβαλούν το ελληνικό χρώμα μαζί τους. Και γι' αυτό θέλω να ευχηθεί και καλή επιτυχία και στη Λοζάνη και στην Ελβετία. Γιάννη, το δικό σου ερώτημα, ναι. Εγώ ήθελα να πω, να συμφωνήσω με αυτά που λέει ο Γιάννης και το έχουμε ξαναπεί, για τον κατακαιρματισμό που υπάρχει σε αυτό τον τομέα, ότι παντού έχουμε προσπάθειες οι οποίες, αν τα κλείνουμε με οικονομικούς όρους, καίνε πόρους και ιδέες και ανθρώπους, και θα πρέπει να είναι πιο συντονισμένη προσπάθεια για να βγαίνουν καλές εταιρείες, καλές ιδέες, ίσως να πηγαίνουν και παραπέρα. Γιατί οποιαδήποτε εταιρεία από αυτές μείνει στην Ελλάδα θα είναι και καταδικασμένη. Και είναι, Γιάννη, και λάθος πολλές φορές και των επενδυτών, οι οποίοι και στρέφουν και, τέλος πάντων, ίσως να ακουστεί λίγο βαρύ, αλλά συμβαίνει κάποιες φορές, και επιβάλλουν στους founders το να επιχειρούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και δεν τους βοηθούν στο να στρέψουν, γιατί ένας επενδυτής, εκτός το ότι βάζει τα χρήματα, πάρα πολλές φορές η ζωή λειτουργεί και σαν μέντορας, έτσι. Βέβαια. Αυτό είναι, φυσικά. Δίνουν τις κατευθύνσεις γραμμές. Λοιπόν, να ευχαριστώ πολύ την κυρία Κουρνιά που ήταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και πάλι στην Ελβετία και στο Must Challenge. Γιάννη Διονάδο, ευχαριστούμε και εσένα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, να σε ευχηθούμε. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.